Ο Μακεδονικός Αγώνας αναμφίβολα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιόδους του ελληνισμού στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Όλοι δεν βρίσκω. Βρίσκω. Πού είναι η κόρη σου? Πού είναι η κόρη σου? Να βρέτ! Thank you.
περνάω μέχρι να αναστηθεί το έθνος. Νίστα не излиза, как войско доказас. И се биес, и други ти грабят жената. Да, твои! Тези офицери, ти носиш ли да го говориш? Казах, блядва! Един мразен комита си, като мене, като всички ни. Откъде ти е потъклото? Кога е майка ти? Знаеш ли го? Казаха ли ти го? Крастави кучета сме всички ни, Райко! Негодници, разбери, кръстави кусета сме, казах блатвари! Άνθρωπος πρώτα τον καλόν είναι τι θυσί και όταν με διστώσει τότε τον ελάσω συντετήρηκα στο καλόν ησυχάστε. Βρισκόμαστε στον ήχο του Θεού και τελούμε μυστήριο. Κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει. Τα παιδιά μας θα μας φάξει. Πάμε, παιδιά. Φύγε, πατέρα. Έλα, Καταλήνα. Και εσύ, Λίμη. Φύγε, ρε, πατέρα. Γρήγορα πρέπει να φύγω. Μα πώς να μείνω εγώ, μας στη μέση, πατέρα. Καλά λέει. Αψίζει. Φύγετε, πηγαίνετε εσείς. Πάμε. Σαν παλιτσόρπατα.
Από λίγο κομιτάτζιδες κλέψαν την αδελφή σου. Κύριε Χρήστα, μούντα οι κομιτάτζιδες άρπαξαν τη δασκάλα. Παπούλη, τι έγινε? Κομιτάτζιδες απήγαγαν την αδελφή σου. Στεκόταν εμπόδιο στην προσπάθειά τους να θελινήσουν το χωριό μας. Προς τα που πήγαν? Ξέρω τα λιμέρια τους. Πάνε στον απόσκηπο. Ελάτε μαζί μου. Δασκαλίτσα! Δασκαλίτσα! Έλα να μιλήσουμε λογικά. Δεν θέλεις να σώσεις τη ζωή σου και σε γιώμα. Αν απαρνηθείς το Χριστό που διδάσκει ο Πατριάρχης σας και δεχθείς το δικό μας το σχίσμα, θα έχεις να κερδίσεις πολλά. Θα σε στείλω στον τόπο μας με δικά μας χρήματα. Θα μάθεις τη γλώσσα μας και θα τη διδάξεις στα χωριά της Μακεδονίας. Τι λες? Και πρόσεξε. Πρόσεξε τι θα μου απαντήσεις. Ό,τι θέλεις θα το έχεις στα πόδια σου. Σπίτι, μεγάλο μισθό, λέβα, πολλά λέβα. Και γης, Δασκαλίτσα, γης. Πώς θα μου δώσεις γη που δεν σας ανήκει, Ποπτράικοφ? Την άκουσες? Λέει πώς θα της χαρίσω γη που δεν μας ανήκει. Ποπτράικοφ, ο Χριστός είναι ένας και σε αυτόν πιστεύουμε και εμείς και εσείς. Τότε το πράγμα γίνεται εύκολο. Να πιστέψεις τη δική μας την εξαρχία. Είναι σατανικός ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείτε να θελινήσετε τη Μακεδονία, Ποπτράικοφ, αλλά δεν θα τα καταφέρετε. Στη Μακεδονία του Μεγαλέξανδρου, όπου και αν ψάξεις απ' άκρη σ' άκρη, θα βρεις αγάλματα ελληνικά, θαμμένα από χιλιάδες χρόνια. Ποπτράικοφ, για άλλα τα επιφορέματα των γυναικών μας τα κεντήματα, θα σου πω εγώ. Γιατί είχαν κεντημένο το Μεγαλέξανδρο. Ποια δύναμη μπορεί να ξεριζώσει από την καρδιά μας την Ελλάδα? Ποια? Γιατί δεν γυρίσετε στον τόπο σας? Κατερίνα Χατζηγεωργίου, είσαι αμετανόητη! Ποπτράικοφ, έρχεται μια ομάδα καβαλαρέων! Την Μακεδονία θα την κάνουμε δική μας. Θέλετε, δεν θέλετε, άκουσες! Δική μας! Όταν ο ήλιος γυρίσει ανάποδα προς την Ανατολή, τότε ναι, θα τα καταφέρετε! Μια ώρα τούτη δεν φοβάται! Κατερίνα Χατζηγεωργίου, δεν λυπάς τη ζωή σου! Έρχονται! Ο Χριστός δίδαξε την ανθρωπιά, την ειρήνη και την αγάπη. Και αυτά εσείς που ζητάτε να πιστέψουμε στο δικό σας πατριαρχείο, τα ξεχάσατε! Άικο, πλησιάζουν! Για τελευταία φορά σε ρωτώ, θα απαρνηθείς, όχι! Στα λόγα σας! Θα απαρνηθείς, όχι! Δυστυχώς η κατάσταση στη Μακεδονία καθημερινώς χειροτερεύει. Οι Βούλγαροι κομιτατζίδες, προσπαθώντας να αφελινήσουν τη Μακεδονία, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, μετέρχονται κάθε μέσον για να πραγματοποιήσουν τα κατακτητικά των σχέδια. Σας αναφέρω ένα φοβερό γεγονός που συνέβη στο Μακεδόνα Δήμο Μπάλιο,
Ένα γενναίο παλικάρι. Όταν θέλησε να βαφτίσει το μονάκριβο παιδί του στην εκκλησία του χωριού του. Πού το πας το παιδί ρε Μπάνιο? Είναι άρρωστο! Μου πάνω την πάνω το βαφτίσε δικό σου παπά, στην Πέλωβα. Έρχο τώρα να το βαφτίσουμε στη δικιά μας εξαρχία! Δικιά μας εξαρχία! Με δικό μας παπά! Θα σου δώσουμε και ένα καλό κομμάτι γης. Γρήγορα Παπαγιώργη, να βαφτίσουμε το παιδί μου! Ο δυστυχής Μπάλιος έπνιξε άθελά του το παιδί του. Έπνιξε άθελά του το παιδί του μέσα στην αγκαλιά του. Απ' την αγωνία καθώς τον κυνηγούσαν οι κομιτατζίδες. Ναι, πληροφορία μας γνωρίζουν ότι οι κομιτατζίδες ήρχισαν να δημιουργούν ασφαλή καταφύγια στη λίμνη των Γιαννιτσών. Εξέρχονται από τα κρυσφύγετά των με τις πλάβες των και δρούν ασπλάχνος εναντίον των Μακεδόνων. Καίνε δίχως ύκτο τα σπίτια και τις αποθήκες με τις οδιές των Ελλήνων. Δολοφονούν δασκάλες, δασκάλους, ιερείς, δολοφονούν όσους λειτουργούνται στις δικές μας εκκλησίες. Προσπαθούν με τη βία, με κάθε τρόπο, να αφελεινίσουν τους Μακεδόνας, σκοτώνοντας όποιον στέκεται εμπόδιο στην κατακτητική των μανία. Και αφού εκτελέσουν τα δολοφονικά των σχέδια, επιστρέφουν στη λίμνη. Η κατάσταση μέρα με τη μέρα όντως χειροτερεύει, κύριε Μελά. Γιατί δεν πάτε να τους πολεμήσετε? Παύλο! Παρακαλώ, κύριε Μελά, ο Παύλος έχει δίκιο. Κύριε Μελά, εξηγήσατε παρακαλώ εις τον ιόν σας τις δυσκολίες που υπάρχουν και που δεν μας επιτρέπουν, προς το παρόν τουλάχιστον, να πολεμήσουμε Τούρκους και Βουλγάρους κομιτατζίδες. Παύλο, όταν θα έρθει η ώρα, θα τους πολεμήσουμε. Παύλο! Θα σας δω και πάλι, κύριε Παπαδιαμαντώπουλε. Κύριε Συνταγματάρχα, οικονομία η ειδική του κυρίου Θεοδόρου Δενικιάννη οδήγησαν δυστυχώς των σύλλογων των γραμμάτων εις την εξανάγκης κατάργηση πλήσης των ελληνικών σχολείων εις την Μακεδονία και εις την Φράκια. Επιτρέψατε μου να απαντήσω. Είναι ανακριβή τα όσα λέγονται. Μα εδώ, κύριε, υπάρχει επίσημον έγγραφο. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ τον εαυτό μου προσβεβλημένο. Είμαι υποχρεωμένος να εγκαταλείψω την αίθουσα. Οι κομιταζίδες που πηγαίνουν το Λιτόχωρο έρχονται κατά εδώ. Χρόνια πολεμάνε ολομόναχοι Μακεδόνες, καπετάν Χρήστο. Ποιος μας βοήθησε? Ποιος μας βοηθάει? Κανείς. Οι επαναστάσεις μας. Οι επαναστάσεις μας το 54 και το 78. Δεν πήγανε στράβη, καπτάν Γιώργη. Σπήρανε μέσα στην ψυχή μας το πάθος για τη λευτεριά. Αδέρφια, ήρθε η ώρα να τους τσακίσουμε. Να τους τσακίσουμε. Να τους τσακίσουμε. Τα όπλα μας είναι λιγοστά, το ξέρω. Αλλά εμείς, ακόμα έστω και με ένα, θα τους διώξουμε. Ζήτω η ελευθερία. Εμπρός λοιπόν, αδέρφια μου. Εμπρός. Να ξεσηκώσουμε ολάκια την Ελλάδα με τους αγώνας μας για συμπαράσταση. Καπετάνιο κομιτατζίδες. Πόσοι? 10. Έρχονται κατά δόθε. Δάξω, καπτάν. Στο όνομα της Εθνικής Εταιρείας. Ομνιωμένη στο όνομα της Εθνικής Εταιρείας. Να αγωνιστόμεν μέχρι της συστάτης μας πνοής. Να αγωνιστόμεν μέχρι της συστάτης μας πνοής. Υπέρ των καταδυναστευομένων αδελφών μας. Υπέρ των καταδυναστευομένων αδελφών μας. Ζήτω ιεράς. Ζήτω. Απριλίου 1897. Μπουγάζει.
Αγαπημένοι μου, Νάτα, φτάσαμε στο μπουγάζι. Οι πυροβολαρχίες μας παίρνουν θέσεις. Επιτέλους η ώρα φτάνει. Αν μας βοηθήσει ο Θεός, θα πάρετε γρήγορα γράμμα μου από τη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά από στιγμή σε στιγμή θα ανάψει. Σας φιλώ όλους. Μαρτίου 1904. Νάτα μου, επιτέλους πατώ το χώμα της αγαπημένης μου Μακεδονίας. Το μεγάλο μου όνειρο εκπληρώνεται. Κοιτώ μαγεμένο στα όμορφα τοπία τριγύρω και σκέφτομαι ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα έρθουμε όλοι μαζί να χαρούμε την ομορφιά του χιονιού. Είχαμε λάβει διαταγή να περάσουμε τα σύνορα μικρές ομάδες και να συναντηθούμε αργότερα για να μην κινήσουμε τις υποψίες. Τα σύνορα φυλάγονται από πυκνές τουρκικές περιπόλους και σκοπιές. Η αποστολή μας στη Μακεδονία έπρεπε να κρατηθεί με κάθε τρόπο μυστική. Ο κίνδυνος της προδοσίας υπήρχε πάντοτε. Θα συνεχίσω πιο ύστερα. Κομιτατζίδες! Άλλοι μόνο στους χωριανούς μου. Έχω μάνα και αδελφοί σκοτωμένες από τους κομιτατζίδες, καπτάν Ζέζα. Από πέρσι τον Απρίλη. Γιατί πήγαν να εκκλησιαστούν στη δικιά μας την εκκλησία. Θα μου πάνε οι φωνιάδες. Θα μου πάνε. Έφερε σε όλους μας χαρά, γιατί δεν στο κρύβω, είχαμε την αγωνία μην προδοθεί η παρουσία μας εδώ πάνω. Και τώρα που πήραμε το δρόμο για το μοναστήρι του Τσιρίλογου, σκέφτομαι αυτό, το μεγάλο νου και τη μεγάλη καρδιά του μακεδονικού αγώνος, ο δεσπότη Καστοριάς Καραβαγγέλη, και αισθάνομαι δέος. Προετών μαθαίνοντας πόσο μαχητικός Μητροπολίτης Χάλκης ήταν, του γράψα και του ζήτησα να φροντίσουμε για τη Μακεδονία. Η απάντησή του με ενθουσίασε. Και τώρα έρχεται η ώρα επιτέλους να τον συναντήσω. Προχτές με πείραξες. Μου είπες επειδή έχω τη συνήθεια να πλένομαι. Δεν παρατάς τα βροχοκοπανίσματα, Παύλο. Φυσικά εγώ δεν σε παρεξήγησα γιατί είμαι φίλος σου. Τούτον όμως πρόσεχτον. Πρόσεχτον για την αγρίμη. Δηλαδή, όταν ο δεσπότης Καραβαγγέλης ονεμίζει στο μακεδονικό αγώνα, του είπε: «Θα είσαι ο πρώτος όλους. Είναι δεινός κοπευτής και ατρόμητος.
Οι Τούρκοι τον καταδίκασαν εις θάνατο γιατί σκότωσε δύο σπουδαίους δικούς τους. Τον Κερίμ και τον Κασίμαγα. Στερήθηκε τα πάντα για τον αγώνα. Ακόμα και τα δύο του παιδιά που τα έστειλε σε μένα στην Αθήνα. Για να μην του τα σκοτώσουν οι κομιτατζίδες, προσπαθούν από καιρό να το βγάλουν από τη μέση. Με δόλο. Γιατί μου τα λες όλα αυτά? Αδέρφια! Αδέρφια! Αδέρφια μου! Ο Παύλος ο Μεράς! Πέρασε τα σύνορα! Σύνορα! Θα ανταμώσει με το καραπαγγέλι! Με το δεσπότη στο Σιλίδοβο! Αδέρφια μου! Η ώρα της ελευθεριάς μας έφτασε! Σβήτω η Μακεδονία! Καλώς ήλθατε στη Μακεδονία. Χαίρομαι που επιτέλους μια κυβέρνηση απεφάσισε να μας παρασταθεί. Οι Μακεδόνες θα αναθαρίσουν από την παρουσία σας. Εξ ονόματος της Μακεδονίας ευχαριστώ, Μίκη Ζέζα. Όσο μπόρεσες, μας παραστάθηκες τα τελευταία χρόνια. Είτε με χρήματα, είτε με όπλα. Έστω λίγο στα όπλα. Ήσουν πηγή κουράγιου και δυνάμεως. Πολλοί στη Μακεδονία αναφέρουν με αγάπη το όνομά σου. Σεβασμιότατε, το αργότερο σε δύο ημέρες θα έχετε ικανόν αριθμό όπλων και πυρομαχικών. Αν μπορώ με τα στοχάς μου δυνάμεις να βοηθήσω εις ό,τι είναι απαραίτητον για να φέρετε εις αίσιον πέρα στην αποστολή σας, μην διστάσετε. Ζητήσατε το. Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων. Σεβασμιότατε, σκοπός μας είναι να οργανώσουμε ανταρκτικές ομάδες, να μοιράσουμε όπλα και να πληροφορήσουμε τους Μακεδόνας αδελφούς μας ότι ολόκληρος η Ελλάς είναι στο πλευρό τους. Και να προετοιμάσουμε μεθοδικώς την τελική εξόρμηση και την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας. Ήθε να δώσει ο μεγαλοδύναμος να απελευθερωθούμε γρήγορα. Αμήν. Σας πληροφορώ ότι το κεφαλοχώρι Νέβεσκα ορίστη διευθύνων κέντρων ολοκλήρου της περιοχής. Εσχημάτισα επιτροπές σε όλα σχεδόν τα χωριά για να μας συμπαραστέκονται σε κάθε μας ανάγκη. Ωραία, πολύ ωραία. Καπτάν Κατζάκη. Καπετάνι μου. Ο Ζήσης, ο Βλαχοβαγγέλης, ο Ντίνας και εσύ Γραμμενόπουλε, θα κάνετε ομάδες με αποστολή να μαθαίνετε τις κινήσεις των Τούρκων και των Κομιτατζίδων. Μάλιστα, καπετάνι. Ο Θεός μαζί σας. Ο Θεός μαζί σας, καπετάνι. Αγαπημένη μου, χιόνι. Κάποιος από τα χωριά που περάσαμε πρέπει να μας πρόδωσε. Τα δεσία κατά Ζέζα. Καπετάν Κόντα! Δώσ' μας ζωντανό ή νεκρό τον Ζέζα και θα έχεις 3.000 λίρες! Ελάτε πάρτε τώρα που στο λέει η καρδιά σας! Και δυο ρίστα να το ματώτιο να τους χειρώσουμε. Πότε τώρα που βοηθάει το σύννεφο. Thank you.
ξαναβλέπουμε με συγκίνηση και μεγάλη χαρά, δέσποτε. Καλώς όρισες και πάλι στη Μακεδονία, Παύλε. Σε περιμέναμε. Καλωσύνη σας, δέσποτε. Οι κομιτατζίδες κλείδωσαν πάλι τις εκκλησίες μας στα Κορέστια. Και πάω να λειτουργήσω. Διέκοψα την πορεία μου για να σε δω. Καλωσύνη σας, δέσποτε. Έφερα μαζί μου δύο τσαγκαράδες από την Καστοριά να επιδιορθώσουν τα τσαρούχια σας. Παύλε, μη διστάσεις. Ό,τι χρειαστείς και δύναμη να το πραγματοποιήσω, να το ζητήσεις. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ, δέσποτα. Φτάνει τους κομιτατζίδες ο δέσποτας που γυρίζει με τον εμείς στις Ερηνιές. Πύρζα. Έχει ένα πολύ δυνατό όπλο. Το πάθος του να δει τη Μακεδονία όσο πιο σύντομα γίνεται. Ελεύθερη. Σκότωσαν τον Παπα Χρήστο. Δολοφόνησαν τον Παπα Χρήστο. Σκότωσαν τον Παπα Χρήστο. Ποιος? Ο Νατσάλινγκ και ο Βούλγαρος δάσκαλος. Τι είναι αυτός? Έτσι λένε τους αρχηγούς της εξαρχίας των. Θα τους χτυπήσουμε. Κουράγιο, Μακεδονία μου. Ο Καούδης και οι άντρες του χτυπιούνται στο Λέχοβο με τους κομιτατζίδες. Κουράγιο, Μακεδονία μου. Δεν κατεβαίνουμε κάτω. Απάνω δεν είμαστε ασφαλείς. Θα μας κάψουν σαν τα ποντίκια. Θα κάνω μια αναγνώριση. Εσείς στο νου σας από αριστερά.
καπετάνιο. Κρυό το. Θα το δώσεις στη γυναίκα μου. Το τουφέκι μου. Είναι το τουφέκι μου. Έκανα το καθήκον μου. Συνεχίστε τον αγώνα. Δηλιάσετε. Θα συναντήσετε κακουχίες, στερήσεις, προδοσία, θάνατο. Χαλιβδώστε την ψυχή σας. Μη λυγίσετε. Όλα για την πατρίδα. Όλα. Διώξτε τους δολοφόνους από τα ιερά χώματα της Μακεδονίας μας. Όλα. Όλα για την ελευθερία της Μακεδονίας. Όλα. Για τη ζωή σας. Αξίζει να πεθαίνει κανείς για τη Μακεδονία. Για την Ελλάδα. Με συγχωρείτε. Τι νέα από το Παρίσι? Τα νέα από το Παρίσι είναι καλά. Όλα δείχνουν ότι ο Βενιζέλος διέφυγε τον κίνδυνο. Ωραία. Τα νέα όμως από την Αθήνα με ανησυχούν. Μαθεύτηκε. Κάποτε θα μαθευόταν. Αυτό το ξέρω. Εκείνο που θέλω να μου πεις είναι τι θα γίνει παρακάτω. Τι θέλω να γίνει, κύριε Ρέπουλη? Θα σπάσω μερικές βιτρίνες, ίσως και μερικά κεφάλια. Μπορεί βέβαια και οι δικοί μας να λιτσάρουν μερικούς. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Το έκαναν και οι δικοί τους τα Νοεμβριανέα όταν ήταν στα πράγματα. Και αυτό και άλλα χειρότερα. Ο αναβρασμός στην Αθήνα άρχισε. Πρέπει να σταματήσει. Γύπαρη, πρέπει να επιβάλλεις την τάξη. Εγώ. Εσύ, Λουγάκη. Εσύ. Κύριε Ρέπουλη, εγώ έχω μόνο δύο τάγματα και αυτά για την ασφάλεια του Βενιζέλου. Όχι για την ασφάλεια της Αθήνας. Σήμερα κάνει το ίδιο. Βάλε φρουρά στα σπίτια των αντιβενιζελικών αρχηγών. Δεν θέλω να ανοίξει ούτε μύτη. Ακούγε, Παρή. Είναι απλό. Αν αγαπάς τον Βενιζέλο, κάνε το. Τον αγαπώ τον Βενιζέλο. Και θα το κάνω. Ούτε σε μένα αρέσει το άδικο αίμα. Μην ξεχνάτε όμως πως οι πραγματικοί φωνιάδες κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Ανάμεσά μας. Δεν ξεχνώ τίποτα, Λοχαγέ. Εκείνο που θέλω να βάλω χαλινάρι στο φανατισμό. Έχουμε και εκλογές 3 μήνες. Ναι. Μην το ξεχνάς. Σέβη μου. Δημήτρη, από εδώ. Είσαι ο Δραγούμης? Ο Ιων Δραγούμης? Ο Ιων Δραγούμης. Πού πας? Στην Κηφισιά. Να πάρω καθαρό αέρα. Χρειαζόμαστε σήμερα καθαρό αέρα. Θα συμφωνείς, επιλοχία. Περίμενε εδώ. Ναι. Ναι, θα τα στείλω όλα. Ένας.
Τι συμβαίνει, Λοχία? Ο Δραγούμης. Ιον, φοβάμαι. Φοβάσαι. Φοβάται η Ηλέκτρα. Η Ιφηγένεια φοβάται. Εδώ δεν είναι θέατρο, Ιον. Μπορεί και να είναι. Τα καθάρματα μου καταστρέψανε το θέατρο και είμαι υποχρεωμένη να δέχομαι με σκυμμένο το κεφάλι την προσοχιά τους. Τραπούκι. Ας το να φύγει. Μάλιστα, κυρία, κοιτά. Πες αν κι αυτά εδώ θα ξεκινήσει το αύριο. Μη προχωρείτε άλλο! Κόψτε δεξιά από τα χωρά. Από εκεί γίνεται πόλεμος. Τι γίνεται εδώ? Καπετάν Δραγούμη, τα σέβη μου. Οι Τούρκοι θέλουν να κρεμάσουν έναν δικό μας παπά από το Σμαρδέσι. Τους το πήραμε μέσα από τα χέρια την τελευταία στιγμή. Τώρα λένε στέλνουν στρατό από την Άουσα. Και τι κάνετε εσείς εδώ? Φυλάμε τον δρόμο. Οι άλλοι είναι κρυμμένοι πίσω από τις Καλαμιές. Και μισή ώρα να κρατήσουμε εσώτικο παπά. Πόσοι είστε? 12. Από τώρα είστε 14. Από πού έρχονται οι πυροβολισμοί? Είναι ο καπετάν Γήπαρης. Φυλάνε το όλο πέρασμα. Άμα είναι ο Γήπαρης μαζί, μη φοβάσαι. Θα σωθεί ο παπάς. Καπετάν Δραγούμη, ελάτε μαζί μου. Όπως σου είπα, να μην τον πειράξει κανείς. Μάσα, κύριε διοικητά! Φας το κεφάλι σου. Το ξέρεις? Το ξέρω. Πέρασε το πρωί από το Τάγμα. Σε πιάσανε, σε αφήσανε. Τώρα ξαναπερνάς. Γιατί? Γιατί? Άσπρησες. Ναι. Δεν γινόταν περισσότερο. Πόσα χρόνια έχουμε να βρεθούμε? Αρκετά. Στη Μακεδονία. Έλα, πληγώθηκε. Έλα, λίγα πετάνια. Θα γίνω γρήγορα καλά. Οι διάβολε μένει. Έγινε με σέματα. Έλα, ρε. Ευτυχώς με πήρε ξόμπατσα. Τι κάνει? Καπετάν Δραγούμη. Καπετάν Γήπαρη.
Εγώ δεν είμαι καπετάνιος. Είσαι πιο πολύ από όλους μας. Κάθε μέρα μετράμε νεκρούς. Ελάτε. Πάμε μέσα. Ελάτε, περάστε μέσα. Γιώργη, κρασί. Έχουμε καλεσμένους. Καθίστε. Ακούστε με όλοι. Μπροστά σας έχετε έναν από αυτούς που ξεκίνησαν το μακεδονικό αγώνα στα 902. Ήταν αμούστακο παλικάρι, πρόξενο στο μοναστήρι. Αν είχαμε 10 σαν και σένα δραγούμι, θα είχαμε πάρει κιόλα στη Μακεδονία. Θα την πάρουμε. Με εσάς. Στην Καστοριά τον περασμένο μήνα κάνατε σπουδαία δουλειά. Τον άλλο μήνα θα χτυπήσουμε το Σμάρδεσι. Σε ξέρω, εσύ. Ναι. Θανάση Σουλιώτης. Από τα ίδια μέρη. Θανάση Σουλιώτης. Ναι. Και εσύ δεν έκανες λίγα. Δεν έκανα και πολλά. Τι φτιάχνετε τώρα. Δεν είσαι πια προξενείο του Εδέαγατς. Είμαι. Αλλά όχι για πολύ. Όπως πάντα. Μόλις πάω να στήσω κάποιο αντάρτικο, μου παραγγέλνει ο υπουργός, γύρνα πίσω. Έχω μαζέψει τέτοια ραβασάκια, σωρό. Κράτησέ τα, καπετάνιε. Κράτησέ τα. Κάποτε αυτά τα ραβασάκια θα είναι τα παράσημά σου. Μπορεί. Μια μέρα θα γίνεις πρωθυπουργός. Άσε να γίνω πρώτα βουλευτής. Θα γίνεις. Πού σας στέλνω? Στην Αθήνα, να μου βάλουν λίγο μυαλό. Κι ύστερα. Ύστερα, λέω να πάω να δουλέψω στην πόλη, μαζί με τον Θανάση. Κάτι καινούριο, όπως στη Θεσσαλονίκη. Περίπου. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν, πώς δεν έχετε δουλέψει μαζί. Εγώ, καπετάνια, είμαι άνθρωπος του βουνού. Στην πόλη δεν τα καταφέρνω καθόλου. Στο βουνό όμως τα καταφέρνεις περίφημα. Ο πόλεμος πηραίνει. Και εμείς πηραίνουμε μαζί του. Έρχεσαι μαζί μου στην Κρήτη. Ξέρεις, σε λίγο καιρό βαφτίζω το γιο του αδερφού μου. Θες να βαφτίσεις εσύ? Καλή ιδέα. Θα γίνουμε σύντεκνοι. Κι αυτό καλή ιδέα. Συγχωρέστε με εμένα. Πήγα κάποιο γνωστό μου. Περίεργος άνθρωπος. Όλοι μας είμαστε. Δεν είναι έτσι, καπετάν Κύπαρη? Όλοι μας. Γι' αυτό και κάνουμε μαζί. Στη λευτεριά της Μακεδονίας. Στη λευτεριά της Κρήτης. Έχετε ένα σπουδαίο άντρα εκεί. Το Βενιζέλο. Περιμένω πολλά από αυτόν. Λοιπόν, κύριε Μπενάκη. Τι λοιπόν, ο Χαγέ. Από σένα περιμένω. Ναι. Από πού να αρχίσω? Από πού να αρχίσεις? Από το Βενιζέλο να αρχίσεις. Είναι μια χαρά. Θα ζήσει. Αυτό μόνο ξέρεις. Οι σφαίρες το βρήκαν ξόφαλτσα. Μόνο μια το βρήκε στο μπράτσο. Και οι φωνιάδες? Τους έπιασε η γαλλική αστυνομία. Ήταν δύο βασιλόφρονες. Βασιλόφρονες? Δύο αξιωματικοί. Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται? Ο Ναύαρχος Διοργαντάς. Με το Βούλγαρη του Υπουργείου Ναυτικών. Πάλε ο διάολος. Δεν θέλω να με δουν. Διώξ' τους. Μάλιστα. Σταματήσεις.
πράγματα είναι αυτά, κύριε Λοχάγια. Δεν κρατιέται ο κόσμος σήμερα. Ότι έχουν αλυτσάνουν και εμάς. Τι νέα από το Βενιζέλο? Όσο ξέρω είναι καλά. Λοχαγέ, πρέπει να σταλείς το φρουραρχείο. Πρέπει πρώτα να διώξω τους πολίτες. Οχεία! Κοίτα, ανέφυγαν οι πολίτες. Μάστε και διοικητά. Ας τον ελεύθερο, Λοχαγέ. Ξέρεις πως δεν φταίει. Δεν ξέρω τίποτα από τα χαβουλιαρί. Και δεν είναι στο χέρι μου. Δεν εξουσιάζω εγώ την Αθήνα. Ηλίθια πράγματα. Εσύ φωνιάς του Βενιζέλου. Έτσι λένε. Ούτε δεν κατάλαβα πως τα έφερε έτσι η ζωή. Ούτε εγώ. Εμείς φέραμε τον Βενιζέλο στην Ελλάδα. Και ο Πάγκαλος και ο Χατζικυριάκος. Και εσύ και εγώ. Από μας γεννήθηκε το 1909. Γιατί μας παράτησες. Δεν σας παράτησα. Πριν την Επανάσταση ανέβηκα στην πόλη για σένα. Το ξέχασες? Τίποτα δεν ξέχασα. Όλα. Όλα. Και αυτό είναι το χειρότερο, ε. Ο Ναύαρχος έφυγε. Μαζί του και ο Βούλγαρης. Τι θα κάνεις με το Δραγούμι? Μου είπε να το στείλω στο φρουραρχείο. Αυτή του ναυτικού είναι ανυπόφορη. Ναι, ο ίδιος. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα σου. Έπρεπε να αφήσουμε τον όχλο σε λιντσάρι. Σήκω. Αφήστε τον. Σε μπελάδες με έβαλες, Δραγούμι. Ξέρεις. Τι θα κάνουμε σένα, μου λες? Εσύ με έπιασες. Αν δεν σε έπιανα θα σε έκανε λιτσάρι. Με έπιασες προτού μαζευτούν. Το ξέρεις. Και το ξέρω. Θόλωσες κι εσύ από το αίμα του Βενιζέλου. Θα σε στείλω στο φρουραρχείο. Ας βγάλουν αυτή το φίδι από την τρύπα. Υχεία. Έλα μαζί μου. Είμαστε με ένα απόσπασμα από 8 άνδρες. Μάλιστα. Γρήγορα. Να το προσέχετε καλά. Μάλιστα. Ακούς. Φόρωσε το μυαλό μου. Καπετάν Κύπαρη. Καπετάν Ραγούμι. Η αδερφή μου, Ναταλία. Έχω ακούσει τόσα για εσάς. Κυρία μου. Δεν ήξερα πως γνωρίζεστε. Θα μου βάφτισε το ανησιό μου. Αλλά πρόλαβα πρώτα εγώ να του βάφτισω το χωριό του. Ελάτε από εδώ. Σιγά σιγά. Ένα καπετάνι. Μονάχα ένα. Αυτά τα παλικάρια που βλέπεις είναι θεριά ανήμερα. Αλλά κουραστήκανε. Έχει θολώσει το μάτι σου από το αίμα. Και μοναξιά. Άγρια μοναξιά. Κοντεύει η ώρα, καπετάνια. Κοντεύει η ώρα. Γι' αυτό ζούμε, Δραγούμι. Μόνο γι' αυτό. Τουλάχιστον ο στρατός προελάβει. Τι θα γίνει, Ιώνα? Θα μπούμε στη Θεσσαλονίκη. Θα μπούμε. Και οι Βούλγαροι?
Ας μπουνε δεύτεροι ή καθόλου. Τούρκοι. Οι Τούρκοι κάνουν αυτό που έκαναν πάντα. Μαζερεύουν. Σήμερα τα Γιάννηνα, αύριο τη Σαλονίκη. Καλά νέα μου λες, Δραγούμη. Πολύ καλά νέα. Στα χρωστούσα. Άκουσα όμως ότι ο διάδοχος κλωτσάει. Λόγια. Δεν θέλει να μπούμε στη Θεσσαλονίκη. Έχει άλλα σχέδια. Άκουσα ακόμα ότι στο επιτελείο έπεσε φαγωμάρα. Είναι αλήθεια. Οι Τούρκοι τα λένε αυτά. Για να πιστέψουμε κι εμείς. Τους βολεύει. Καπετάνιο, αφήσαμε τους τραυματίες. Είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να φύγω. Να προλάβω πριν νυχτώσει. Είναι και αυτή η αναθεματισμένη η βουλγάρικη ταξιαρχία που κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πάρουν τη θάλασσά μας. Δεν τα καταφέρουν όμως. Δεν τα καταφέρουν. Καλή αντάμωση, Γίπαρ. Καλή αντάμωση. Καλά. Δεν είναι τίποτα. Ένα απλό τραύμα. Μόνο που έτρεξε αίμα και τρόμαξαν όλοι. Ο διάδοχος κλωτσάει. Λόγια. Σας απαγορεύω, Βενιζέλος. Ορίστε, κύριοι, τι καταφέρατε με την επανάστασή σας. Ένας πρωθυπουργός να απαγορεύει στον αυριανό του βασιλιά. Λοχαγέ με ταξά. Για πού τόσο βιαστικός. Μας περιμένουν κύριοι και στον Τούρκο στον κάμπο. Μακάρι. Έχω την τιμή να σας διατυπώσω μερικές σκέψεις. Είναι μέσα. Ελόψη ενδεχόμενη. Έχουν σύσκεψη. Της Ελλάδος στον πόλη. Απίστευτα πράγματα. Σωστό είχα πει, κύριε πρόεδρε. Παίρνει το μέρος σας κόντρα στο παλάτι. Κόντρα στην παράταξη. Έλα λόγια. Ο Δραγούμης δεν ανήκει σε καμία παράταξη, κύριε Ρέπουλη. Ανήκει μόνο στον εαυτό του. Ίσως αυτό να είναι το δάμα του. Ο Παπανδρέου έχει δίκιο, Μανώλη. Μπορεί να είναι φρέσκος στο κόμμα, αλλά έχει δίκιο. Τελικά, ο Δραγούμης δεν ανήκει σε κανένα. Θυμάσαι εκείνη τη φοβερή φράση που είχε γράψει στον Ουμά. Απ' έξω. Η Ελλάδα δεν έχει εξωτερική πολιτική, είχε πει. Υπάρχει μόνο ένα υπουργείο που το διευθύνει ο βασιλιάς κατά το κέφι του. Και ο βασιλιάς δεν είναι Έλλην. Ποιος άλλος θα τολμούσε να γράψει κάτι τέτοιο. Και ποιος άλλος θα τολμούσε σήμερα να στείλει αυτό το τηλεγράφημα. Συμφωνεί ανοιχτά με την πολιτική μου. Λέει ότι πρέπει να βγούμε στον πόλεμο παρά το πλευρό των Άγγλων. Έχει τις επιφυλάξεις του. Και εγώ τις έχω. Και θέτει και ορισμένους όρους. Και δεν νομίζω πως ένας πρεσβευτής μπορεί να θέτει όρους. Αυτό δείχνει αλαζονία και απρέπεια. Δείχνει πολιτική σκέψη, κύριε Μπενάκη. Και αυτούς τους όρους θα τους θέσω και εγώ στους Άγγλους όταν θα έρθει η ώρα. Δεν έχω εμπιστοσύνη στο Δραγούμη. Το ξέρω. Σε αυτό όμως πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη. Εξηγεί γιατί πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα στους συμμάχους όσο γίνεται γρηγορότερα. Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως η πόρτα άνοιξε ήδη. Πριν 2 ώρες οι Άγγλοι ναύτες έκαναν απόβαση στη Λίμνο. Είναι εξακριβωμένο. Μόλις έφτασε το σήμα στο επιτελείο. Βιαστήκαν. Πρέπει να δω τον Κωνσταντίνο μέσα. Πριν τον μαλώσει ο Κάιζερ. Όπως καταλαβαίνετε, κύριοι, 2 ενδεχόμενα απομένουν τώρα πια. Ή να βγούμε επίσημα στον πόλεμο ή να παραιτηθώ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να φτάσετε ως εκεί, κύριε Πρόεδρε. Ίσως. Αν όμως φτάσω, θα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να κάνω εκείνο το ταξίδι στην Αλεξάνδρεια που σας είχα τάξει κάποτε. Εύχομαι τελικά να μην το κάνετε για αυτό το λόγο μόνο. Να εύχεστε παρά την αντιπάθεια που τρέφετε στο Δραγούμη, οι συμβουλές του,
να μην αφήσουν αδιάφορο το βασιλιά. Μπιζάρ. Καθυστερείς, πολύ καθυστερείς. Σου είπα να τον πας στην Αθήνα στο φρουραρχείο. Θα κατεβούμε από Κηφισίας. Όπου διάολο θες. Είστε έτοιμοι? 8 άντρες. Φτάνουν. 4 από δεξιά, 4 από αριστερά, στη μέση αυτός. Εσύ στο πλάι. Πώς ξεκίνα. Άγημα! Θέσεις! Να σκεφτείς πως κάποτε είχες πάρει το μέρος του Βενιζέλου. Καλή ατάμωση, δραγούμι. Καλή ατάμωση. Γύπαρε. Αρχεία. Ξεκινήστε. Ξέρεις κάτι? Μου φαίνεται πως ο Δραγούμης παίρνει πάντοτε λάθος αποφάσεις. Ίσως θα έπρεπε να τον αφήναμε στην Κορσική. Εκεί που τον εξορίσαμε. Il tarde. Tu crois qu'ils vont le garder finalement? Certains ne l'aiment pas. Et toi? Ναι. Ο ίδιος. Άκου εδώ. Παρέθηκα να ασχολούμαι με τον Δραγούμη. Εγώ τον έπιασα, εγώ ορίζω τη μοίρα του. Αν θέλω τον αφήνω ελεύθερο, αν θέλω τον κρεμάω στην πλατεία Ομονίας. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Νομίζω... Άκουσέ με. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Καλά. Εντάξει. Σας λέει, σε λίγη βαπέγγε αλλά φαίνει. Vous l'avez dit. As-tu compris? J'aimerais bien le savoir. La tête ne s'appuie pas elle-même. À peine était-il rentré d'exil qu'il arrête à nouveau. Il était lui aussi exilé? Deux ans encore, il a scoupé l'os jusqu'à l'année dernière. Με τρόμαξαν από την αρχή. Τον τραβούσαν αγριεμένη στη λεωφόρο Κηφισίας. Δεν μ' άφησαν να τον πλησιάσω. Περπατούσε αμίλητος. Σαν να μην ήξερε τι πρόκειται να συμβεί. Ή σαν να μην νοιαζόταν. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι τα πράγματα θα φτάναν ως εκεί μέρα μεσημέρι. Ήταν μια απάνθρωπη δολοφονία, όποιος και αν κρύβεται από πίσω.
Λοχεία! Λοχεία! Σταματήστε! Σταματήστε! Έλα να σου... Θα τον εκτελέσουμε επί τόπου. Κοντά στο αρετέιο ήρθε ένας λοχείας δεύτερος τρέχοντας και κάτι είπε στον πρώτο. Θέλω γραπτή εντολή. Δεν υπάρχει. Αυτά τα πράγματα δεν γράφονται σε χαρτί, το ξέρεις. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Γήπαρης μου είπε πηγαίνετε τον στο φρουραρχείο. Τι μπορεί να άλλαξει μέσα σε 10 λεπτά. Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Μπορεί να το τηλεφώνεις ο Ρέπλης. Μπορεί να πέθανε ο Βενιζέλος. Πέθανε ο Βενιζέλος! Πέθανε ο Βενιζέλος και φυλάμε αυτό το σκυλί! Άσονε, τι φταίει αυτός! Μισόλη! Εγώ αποφασίζω εδώ, όχι εσύ. Το κατάλαβες? Σε ρωτάω, ρε κολόπεδο, το κατάλαβες? Μάλιστα, Λοχεία. Εγώ είμαι φιλελεύθερος ως το κόκαλο. Αλλά την αλήθεια θα την πω. Είδα με τα μάτια μου τον Μπενάκη εκτός εαυτού να φωνάζει. Αρκετά κράτησε αυτή η ιστορία. Λεπίδι τους χρειάζεται. Τον άκουσα με τα αυτιά μου. Εδώ, στην καρδιά της Αθήνας, μέσα στο καταμεσήμερο. Αυτή είναι η εντολή. Με την Κηφισίας γεμάτη κόσμο. Δεν μπορώ να το κάνω. Τον λυπάσαι, Λοχεία. Τι, αν τον λυπάμαι. Αυτόν. Θέλω καλά τι κουμάς είναι. Αντιβενιζελικό σκουλίκι. Αν μπορούσα, θα τον έλειωνα ευχαρίστως αυτή τη στιγμή. Αλλά όχι εδώ. Όχι μπροστά σε τόσα μάτια. Ας είμαι να πάω πιο εκεί στο Λυκαβητό. Δεν προλαβαίνεις. Θα αρχίσει να μαζεύεται κόσμος. Και αν μας πάνε σε δίκη. Ποιος θα σε πάει. Θα σε πάνε. Σήμερα το βράδυ φεύγετε για Κρήτη. Είναι όλα κανονισμένα. Κανείς δεν ξέρει τα ονόματά σας. Αν υπάρξει πρόβλημα, θα σας βγάλουν έξω. Έξω. Πού? Μπορεί και στη Γαλλία. Θα πάρετε και οδηπορικά. Ο καθένας μας. Ο καθένας. Όλα αυτά για να φάμε έναν άνθρωπο, ε. Όλα αυτά για να φάτε έναν άνθρωπο. Βλέπεις, δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Έλα, αργή συνάδελφε. Στήστε το στη μάντια. Υπόλοιποι, παραταχθείτε, γρήγορα. Τότε τον στήσανε στη μάντρα. Αυτόν πρέπει να βρείτε. Τον δεύτερο Λοχεία πρέπει να πιάσετε. Αυτός θα σας πει από πού πήρε αυτή την εντολή. Οπλίσατε! Φεύγουν. Δεν άκουσα τίποτα, δεν είδα τίποτα. Καταλαβες? Επίσκοπον! Πήρ! Όση ώρα τον κατεβάζαμε στην Κηφισίας, ούτε που ακούσαμε τη μιλιά του. Και μετά, όταν το στήσαμε στη μάντρα, πάλι δεν μίλησε. Καλά-καλά δεν μας ζήτησε ούτε ένα τσιγάρο. Μας κοίταζε μόνο. Πυρ! Ο Τσοχλάνη δεν ρίξει την επόμενη φορά, θα είναι προδότης. Καταλάβατε? Τα πατιόλια για του φέκη. Ακούτε! Επίσκοπον! Πυρ! Πάμε, μπρος, γρήγορα! Τι κάνετε, κύριε Μούλη? Τι κάνετε, κύριε?